Σήμερα το θέμα μας είναι οι μοντέρνοι καιροί. Μιλάμε για την εξέλιξη και την τεχνολογία, αλλά όπως κάθε πράγμα, και αυτό έχει δύο πλευρές. Μία θετική και μία αρνητική. Είμαι σίγουρη πως όλοι εδώ μέσα, στα αρνητικά, κατατάσσετε τις επιπτώσεις της πολύωρης χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα στερεότυπα που προωθούν τα social media, και φυσικά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που επικρατούν είτε σε σχέση με το φύλο, είτε με τη διαφορετικότητα. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με όλα αυτά. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω μία ακόμα κατάσταση, η οποία δεν θίγεται αρκετά συχνά πλέον, ούτε από άτομα της δικής μου ηλικίας, αλλά ούτε από άτομα μεγαλύτερης. Τι συμβαίνει άραγε σε μία κοινωνία που όσο εύκολα δημιουργείται μία οικογένεια, άλλο τόσο εύκολα διαλύεται? Το ξέρω, ακούγεται στενάχωρο, αλλά είναι ένα φαινόμενο που βιώνουμε αρκετά συχνά γύρω μας. Σε αυτή την ομιλία θα σας πω προσωπικές μου σκέψεις, τόσο κρυφές που δεν τις έχω μοιραστεί με κανέναν. Ίσως κάποιοι να τις έχουν φανταστεί μόνο. Αλλά πρώτα τα τυπικά και μετά τα συναισθηματικά. Τα διαζύγια είναι ένα φαινόμενο τα οποία κλονίζουν την ψυχολογία και του ζευγαριού, αλλά και των παιδιών. Βέβαια, το αν αυτό θα μετατραπεί σε μία τραυματική εμπειρία για το παιδί, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τις καταστάσεις που βιώνουν πριν το χωρισμό, αλλά και το πώς θα επιλέξουν οι ίδιοι γονείς να το χειριστούν. Οι εντάσεις, η επιθετικότητα και η περιφρόνηση κλονίζουν σημαντικά το ψυχικό κόσμο των παιδιών. Επίσης, πολλές φορές, οι ίδιοι γονείς επιλέγουν να θέσουν τα παιδιά τους σε μία θέση μπαλαντέρ, όπου είναι είτε σύμμαχός τους, είτε αντίπαλός τους, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι γονείς να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να βιώνουν σε μέγιστο βαθμό αισθήματα θλίψης, άγχους και προφανώς ενοχών. Έχει αποδειχτεί πως αφού επέλθει ένα διαζύγιο, τα παιδιά περνάνε τρεις κύριες φάσεις μέχρι να αποδεχτούν πλήρως την κατάσταση. Η πρώτη είναι της άρνησης. Ευελπιστούν πως ο απόν γονιός θα ξαναγυρίσει, καθώς επίσης καταβάλουν προσπάθειες να επανενώσουν το ζευγάρι. Η δεύτερη είναι αυτή κατά την οποία βιώνουν αμφιθυμικά συναισθήματα και για τους δύο γονείς. Στοχοποιούν και ενοχοποιούν τον γονιό με τον οποίο μένουν, ενώ παράλληλα εξειδανικεύουν τον απόντα γονιό, από τον οποίο συχνά αισθάνονται απόρριψη και πολλές φορές θεωρείται ο υπαίτιος. Έπειτα είναι το στάδιο της αποδοχής, το οποίο συνοδεύεται συχνά με συναισθήματα απογοήτευσης, τα οποία θα εκφραστούν είτε λεκτικά είτε όχι. Σαφώς, οι αντιδράσεις των παιδιών διαφέρουν ανάλογα την ηλικία τους. Τα πολύ μικρά παιδιά δυσκολεύονται να καταλάβουν την κατάσταση και έχουν στο μυαλό τους ερωτήματα όπως «Γιατί η οικογένειά μου δεν είναι ίδια με τις άλλες» ή «Γιατί δεν βλέπω τόσο συχνά τον μπαμπά ή τη μαμά». Δύσκολο για ένα μικρό παιδί να καταλάβει. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν κρίσεις θυμού, θα αρχίσουν να κλείνονται στον εαυτό τους και να διαφορούν για τη σχολική τους επίδοση. Τέτοιου είδους συμπεριφορά πηγάζει από την καταπίεση και την εσωτερήκευση των συναισθημάτων τους, καθώς φοβούνται. Συχνή είναι η απουσία του πατέρα από το σπίτι. Πιο συχνή τουλάχιστον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στα αγόρια την μη σωστή ολοκλήρωση της ταυτότητάς τους, ενώ τα κορίτσια στρέφουν τον θυμό τους προς τον εαυτό τους, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καθώς φοβούνται την απόρριψη από το αντίθετο φύλο. Τώρα θα λέτε, ωραία μας τα είπε, έκανε μία έρευνα, μάζεψε πληροφορίες και ήρθε και μας τις είπε. Και
Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ομιλίας? Πάντως, στόχος μου σίγουρα δεν είναι να σας πω να μην χωρίζετε ή να μην χωρίζω τα ζευγάρια, προφανώς. Στόχος μου είναι να κάνω εσάς, όλους εσάς, που είστε απέναντί μου. Είτε είστε φίλοι παιδιών με χωρισμένους γονείς, είτε είστε εσείς οι γονείς αυτοί, να καταλάβετε λίγο παραπάνω τις καταστάσεις που βιώνουν και τη συναισθηματική συμπαράσταση που χρειάζονται. Και αν τώρα απέναντί μου έχω παιδιά που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις, μπορώ να πω σας καταλαβαίνω. Και τώρα θα λέτε τι λέει αυτή, πού μας καταλαβαίνει. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι και εγώ είμαι ένα παιδί με χωρισμένους γονείς. Ήμουν 8 χρονών και ήταν καλοκαίρι στο χωριό. Και ο μπαμπάς μου ανακοίνωσε το τέλος της σχέσης τους με τη μαμά μου. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι, το οποίο το πέρασα κλαίγοντας και παρακαλούσα τον μπαμπά μου να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη μητέρα μου. Θυμάμαι να αναρωτιέμαι τον λόγο. Έφταιγα εγώ? Ήταν κάτι που είχα κάνει? Τι θα γινόταν τώρα? Πότε θα βλέπω τον μπαμπά μου? Περνούσα το στάδιο της άρνησης. Και τότε γύρισα στη Ρόδο, γιατί θα έμενα πλέον με τη μητέρα μου, αφού ο μπαμπάς μου ήταν στρατιωτικός, πήρε μόνιμα μετάθεση στην Αθήνα. Εκεί ήρθα αντιμέτωπη με τις φίλες μου και τις τέλειες οικογένειές τους. Έψαξα τη συμπαράστασή τους, αλλά απογοητεύτηκα αρκετά, γιατί χαρακτηριστικό σχόλιο ήτανε «Μπορείς να σταματήσεις να κλαις γιατί κουραστήκαμε». Και εκεί ήταν που καταστράφηκαν όλα. Ήταν που η Ελισάβετ δεν θα ήταν ποτέ ξανά ίδια. Άρχισα να χτίζω ένα τείχος γύρω μου, όπου με το πέρασμα του χρόνου και τις δυσκολίες γινόταν όλο και πιο ψηλό, όλο και πιο γερό. Πίστευα πως η αγάπη ήταν φαντασία, πως για εμένα δεν θα με αγαπούσε ποτέ κανείς. Βέβαια, είχα να πω και τη φράση «Σ' αγαπώ στους γονείς μου» για πάρα πολύ καιρό. Και θυμάμαι να προσπαθούν να με πείσουν ότι δεν είναι δικό μου το φταίξιμο, αλλά πίστευα πως το λάθος ήταν όλο δικό μου. Βέβαια, τότε ήταν που πέρασα στο στάδιο της αποδοχής, ή έτσι τουλάχιστον πίστευα. Είδα τους γονείς μου να ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους, να κάνουν νέα σχέδια για το μέλλον. Και μπορώ να πω ότι η δική τους ευτυχία έδιωξε ορισμένες από τις ανασφάλειές μου. Βέβαια, δεν ήμουν ποτέ καλά με τον εαυτό μου. Δεν είχα αγαπήσει ποτέ το ποια ήμουνα, το ποια είχα γίνει. Είχα γίνει πιο μαζεμένη, πιο απόμακρη. Δεν άφηνα νέους ανθρώπους να μπουν στη ζωή μου, γιατί φοβόμουν ότι θα με πληγώσουνε. Μπήκα στην εφηβεία γεμάτη ανασφάλειες και ήταν δύσκολος ο δρόμος προς την προσωπική μου αναζήτηση. Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι για μένα καταλυτικός παράγοντας ήταν ο έρωτας. Όταν ερωτεύτηκα, τότε κατάφερα πραγματικά να ξεπεράσω τις ανασφαλίες μου, να μάθω να αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά και να τον μοιράζομαι. Είμαι μόλις 18 χρονών και μόλις πριν μισό χρόνο κατάφερα να αποδεχτώ πλήρως την κατάσταση. Στο τέλος, όλα πάνε καλά. Αυτό έχει σημασία. Αυτό με δίδαξε η ζωή. Και φυσικά, η μόνη μου συμβουλή προς αυτά τα παιδιά είναι μη φοβάστε, ούτε να πείτε αυτά που νιώθετε. Μη φοβάστε, γιατί κανείς δεν θα σας πληγώσει. Και προφανώς, αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να έχουμε την αγάπη ως οδηγό στη ζωή μας. Ευχαριστώ.